Το ρεπορτάζ από την συζήτηση του προσχεδίου του προϋπολογισμού. Έχουμε κοντά μας τώρα στο στούντιο τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ από την Ροδόπη, τον κύριο Αχμέτ Ιλχάν. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Καλημέρα σας. Θα μιλήσουμε και για τα οπωσδήποτε τα ισοκομματικά του ΠΑΣΟΚ, για την εκλογή, επανεκλογή στην ουσία του αρχηγού, του κύριου Ανδρουλάκη. Να ξεκινήσουμε όμως από το ρεπορτάζ που μόλις παρακολουθήσαμε. Μάλιστα. Ακούσαμε κριτική των κομμάτων της αντιπολίτευσης στο προσχέδιο του προϋπολογισμού. Το ζήτημα είναι τώρα ότι εσείς με βάση τα δημοσκοπικά έρχεστε δεύτερο κόμμα. Ναι. Αύριο το πρωί, αν ερχόσασταν εσείς στην κυβέρνηση, ναι, πώς θα κάνατε τη ζωή καλύτερη του Έλληνα? Μάλιστα. Εξ αρχής, βεβαίως. Για τον προϋπολογισμό να πούμε, ξέρετε, υπάρχει ένα μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα το οποίο η χώρα μας είναι ενταγμένη. Και αν ρίξουμε μια ματιά στο μεσοπρόθεσμο, θα δούμε ότι η αύξηση των φόρων θα είναι σε βάθος διετίας πάνω από 40%. Άρα, όποιες ρυθμίσεις προωθεί η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή και λέει ότι θα μειώσει τους φόρους, αυτά δεν σημαίνουν τίποτα. Ή όταν λέει ότι θα αυξήσω τους μισθούς κατά 19% πηγαίνοντας δύο χρόνια πίσω, αυτά θα απορρευθούν όλα εξ ολοκλήρου το μεσοπρόθεσμο. Αυτός ο προϋπολογισμός δυστυχώς και πάλι φέτος έχει ένα διαχειριστικό ρόλο, μια διαχειριστική μορφή, και δεν αλλάζει τις βασικούς παραμέτρους της οικονομικής ανάπτυξης και ιδίως δεν βλέπουμε μέσα εκείνα τα μέτρα που θα καταπολεμήσουν την ακρίβεια όσον αφορά την μείωση της πραγματικής. Δηλαδή, πώς θα πολεμήσει τις τράπεζες, πώς θα πολεμήσει την ασυδοσία που υπάρχει στην αγορά με τα μεγάλα καρτέλ. Άρα νομίζω αυτός ο προϋπολογισμός είναι απλώς ένας προϋπολογισμός επικοινωνιακός και φέτος, δυστυχώς, και ο εισηγητής μας κατέθεσε συγκεκριμένες προτάσεις. Βέβαια, ότι καταργείται, να το πούμε και αυτό, το μπλοκάκι, το τέλος επιτιθέματος για το μπλοκάκι του Ζακάζωνος, ήταν ένα πάγιο αίτημα και το ΠΑΣΟΚ, νομίζω, και όλων των παρατάξεων. Σαφώς αυτό το χαιρετίζουμε, αλλά σας λέω ότι πρέπει να δούμε το μεγάλο δέντρο. Ότι ποια είναι η συνταγή δική μας? Η συνταγή δική μας είναι ότι πρέπει η οικονομία να στηρίζεται σε ανάπτυξη, καταρχήν σε ανάπτυξη, και να προστατέψει τη μεσαία τάξη. Δυστυχώς αυτό που λέμε, και δεν κουραστήκαμε να το πούμε, ότι και αυτός ο προϋπολογισμός έχει ως στόχο τις μεγάλες επενδύσεις, τους μεγάλους που λέμε σε εισαγωγικά. Και αυτό θα το αποδείξουμε. Η ανάπτυξη, συγγνώμη που σας διακόπτω, έχω μπροστά τις σημειώσεις από ό,τι είπε και ο κύριος Κατζηδάκης χθες, ότι ανάπτυξη έχουμε και είναι ο ρυθμός ανάπτυξης είναι πολλαπλάσιος. Ωραία. Η ανάπτυξη όμως αφορά δυστυχώς αυτή η ανάπτυξη, δεν αντανακλάσει την κοινωνία, δεν αντανακλάσει τους δημόσιους υπαλλήλους, δεν αντανακλάσει τους εργαζόμενους. Πρέπει, και θα το εξειδικεύσουμε κατά τη ζήτηση του προϋπολογισμού στην Βουλή, συγκεκριμένα τις προτάσεις μας, ότι δεν υπάρχει μέτρο για να οι οικογένειες για να πολεμήσουν και να ανταπεξέλθουν τον ρόλο τους. Εντάξει, πέρα από την κατοικία τα συγκεκριμένα μέτρα και από την υγεία ακόμα που ο κ. Μητσοτάκης προσπαθεί να αποδείξει ότι ενδιαφέρεται για την υγεία και για το ΕΣΥ, εμείς θα αποδείξουμε με συγκεκριμένους αριθμούς αλλά και πρακτικά ότι και αυτός ο προϋπολογισμός δυστυχώς το 2025 δεν θα δώσει λύση στα μεγάλα προβλήματα του Έλληνα, μικρομεσαίου, την οικογένεια και τους αγρότες μας. Αυτή είναι η αλήθεια. Βέβαια, υπάρχει και πάντα και το ενδεχόμενο να έχουμε απρόβλεπτα γεγονότα μέσα στο 2025, αυτό που λέμε μαξιλάρι, είτε είναι φυσικές καταστροφές, είτε μπορεί να υπάρξει επιπτώσεις του πολέμου στο πετρέλαιο, που αυτός ο προϋπολογισμός έχει ως βάση τα 80 δολάρια το βαρέλι. Βεβαίως, να αυξηθεί. Οπότε μπορεί ο προϋπολογισμός να πέσει έξω. Εμείς πιστεύουμε ότι μπορεί να χρειαστεί να φέρει και άλλες ρυθμίσεις, αλλά και σε κάθε περίπτωση οι δεσμεύσεις που έχει αναλάβει από την κυβέρνηση ακόμα του ΣΥΡΙΖΑ στο μνημόνιο και στο μεσοπρόθεσμο είναι μπροστά μας. Και δεν υπάρχουν συγκεκριμένες λύσεις από το Επιτελείο του Υπουργείου Οικονομικών να αντιμετωπιστούν αυτές οι επιπτώσεις του μεσοπρόθεσμου που θα τα βρούμε μπροστά μας. Τώρα, κύριε Ιλχάν, τι αλλαγές περιλαμβάνει ή πρέπει να περιλαμβάνει η νέα μέρα στο ΠΑΣΟΚ? Κοιτάξτε, καταρχήν θέλω να συγχαρώ όλους τους υποψηφίους πρόεδρους καθώς και τους χιλιάδες ανθρώπους που ήρθαν και ψήφισαν. Οφείλω να πω ότι διεξήχθη μέσα σε μια ομαλότητα και ένα δημοκρατικό περιβάλλον. Εντάξει, πολιτικοί είμαστε, Έλληνες
είμαστε ο κάπου κάπου. Ακούσαμε και τους αρχηγούς να υπάρχει κάποια υπερβολή, αλλά αυτό νομίζω ήταν το αναμενόμενο σε μια ακόμη και ισοκομματική διαδικασία. Σε κάθε περίπτωση, πιστεύω ότι το μήνυμα που πήρε ο κύριος Πρόεδρος ήταν ξεκάθαρο. Θέλουμε να υπάρξει αλλαγή στο ΠΑΣΟΚ. Θέλουμε ένα νέο ΠΑΣΟΚ. Τι σημαίνει τώρα νέο ΠΑΣΟΚ? Νέο ΠΑΣΟΚ δεν είναι μόνο ανανέωση ενδολής, αλλά είναι ένα νέο ΠΑΣΟΚ ως προς τη λειτουργία του καταρχήν εσωκομματικά. Υπήρχαν πάρα πολλές εντάσεις και ενστάσεις από διάφορους συνυποψηφίους ή από την κοινοβουλευτική ομάδα ή ακόμα και από το Πολιτικό Συμβούλιο. Αυτά νομίζω ο κύριος Πρόεδρος θα τα εξαλείψει τώρα. Έχει την καλή διάθεση, φάνηκε και στις δηλώσεις του το βράδυ που κέρδισε τις εκλογές με πολύ μεγάλο ποσοστό. Οπότε πρέπει να γίνουν πρώτα αλλαγές στη λειτουργία του ίδιου του κόμματος. Κατά δεύτερον, πρέπει να γίνουν αλλαγές που δεν ενδιαφέρει πολύ και το κόμμα τους πολίτες, αλλά έχει όμως σχέση αναφορά όσον αφορά τα αποτελέσματα του κόμματος. Δεύτερον, ως προς την συλλογικότητα και την διατήρηση του πνεύματος της ενότητας. Αυτά που είπε ο πρόεδρός μας για το Πολιτικό Συμβούλιο, αυτό που είπε για το πρωινό καφέ, και εδώ θα κρυθούν και οι άλλοι τώρα, δηλαδή οι άλλοι υποψήφοι. Κύριος Νίκος, βέβαια όλοι. Στη μέρα, εδώ στη όλοι μίλησαν για την ενότητα και οπότε πρέπει να αποδεχτούν τις όποιες προτάσεις του πρόεδρου, μέσα σε διάλογο βέβαια πάντα, οπότε να κάτσουμε να ασχοληθούμε πιο ενεργά και πιο συλλογικά με τις προσδοκίες του ελληνικού λαού. Νομίζω ο κύριος πρώην Πρωθυπουργός ο Σημίτης το είπε αυτό. Με 111 λέξεις στις 3 Σεπτεμβρίου όταν μίλησε στο Ζάπιο, είπε ότι αυτή είναι η ευκαιρία σε εισαγωγικά του ΠΑΣΟΚ, όχι για να τάξει την εξουσία, όχι για να ξανάρθει ξανά στην εξουσία, αλλά είναι η ευκαιρία του ελληνικού λαού να έχει μια προοδευτική παράταξη και είναι στο χέρι μας αυτή τη στιγμή, βέβαια με προπονητή τον πρόεδρο του κόμματος, τον κ. Ανδρουλάκη, και εμάς ως ποδοσφαιριστές, ως στρατιώτες, ως εκτελεστές του προγράμματος, να βοηθήσουμε όλοι μαζί να... Δεν έχουμε... κοιτάξτε, ο ελληνικός λαός δεν θα μας δώσει άλλη πίστοση. Όχι σε εμάς, αλλά σε κανέναν πολιτικό σχίσμα, είτε είναι Μητσοτάκης, είτε είναι Πασόκ, είτε είναι ΣΥΡΙΖΑ. Πρέπει να αποδείξουμε όλοι μας την σοβαρότητά μας και ότι το Πασόκ είναι εδώ και μπορεί να κυβερνήσει τη χώρα αξιόπιστα, με προτάσεις συγκεκριμένες, κοστολογημένες, και ότι έχει την ικανότητα αυτή να κερδίσει. Και με το στελεχικό δυναμικό και με την προοπτική, και αυτό θα το αποδείξουμε εμείς. Άρα περιμένετε αλλαγές και σε πρόσωπα, μέσα στην, και στη Βουλή, στην κοινωνική και διάθεση. Και ομάδα. Δηλαδή το επόμενος χρόνος νομίζω θα είναι καθαριστικό για τις πολιτικές εξελίξεις. Δηλαδή το ότι σήμερα στο ΣΥΡΙΖΑ ή στην ευρύτερη αριστερά υπάρχει μια αναταραχή. Υπάρχουν διάφορα σενάρια. Αυτά βέβαια θα επιδράσουν το πολιτικό περιβάλλον στην Ελλάδα. Νομίζω τέλη Δεκεμβρίου τα πράγματα θα έχουν ξεκαθαρίσει περίπου στο πολιτικό τοπίο της χώρας όσον αφορά την αριστερά. Η δεξιά, η Νέα Δημοκρατία έχει έναν δρόμο, αντιμετωπίζει κάποια προβλήματα μέσα στην πολυκατοικία. Ο Τάκης πρέπει να αποφασίσει αν θα στρίψει το τιμόνι πιο δεξιά ή θα παραμείνει εκεί που είναι, ή αν θα παρατήσει τη φιλελεύθερη πολιτική. Εντάξει, δικιά του δουλειά, εμείς δεν θα το κρίνουμε. Η Δημοκρατία ασχολήθηκε πολύ με τις δικές μας εκλογές. Υπάρχει στα κόμματα, αλλά επειδή είπατε για Χριστούγεννα, δηλαδή κάποιοι ενδεχομένως να περιμένουν χριστουγεννιάτικο μποναμά, το να μην πάνε καλά τα πράγματα στα κάποια κόμματα. Μπορεί, κοιτάξτε. Εδώ είδαμε και βλέπουμε ότι ο Έλληνας ψηφοφόρος είναι και στο DNA του, μπορεί εύκολα να σου ανοίξει το δρόμο, αλλά πολύ εύκολα μπορεί να σου κλείσει και το δρόμο. Κρίνει ο σοφός λαός, βλέπει, καταλαβαίνει, αντιλαμβάνεται. Άλλο είναι το κομματικό ακροατήριο και άλλη είναι η κομματική διαδικασία και άλλη είναι οι ευρύτερες κοινωνικές ομάδες. Το ΠΑΣΟΚ είναι ένα λαϊκό κόμμα. Είναι ένα προοδευτικό κόμμα. Δεν είναι ένα κόμμα καθαρά με κομματική νοοτροπία όπως ήταν, ας πούμε, το ΣΥΡΙΖΑ, που είδαμε ότι τελικά έχει ένα συγκεντρωτικό δημοκρατικό μοντέλο στο μυαλό του. Δεν άντεξε να ψηφίζεται ο υποψήφιος του από το λαό. Τα βλέπουμε. Δηλαδή δεν ήταν ποτέ στο DNA του αυτό. Πάντοτε ήταν ένα κλειστό συγκεντρωτικό κόμμα.
Βλέπουμε ότι όταν εκλέχθηκε ο κύριος Κασελάκης, δεν το άντεξαν αυτό. Εντάξει, άνοιξε τη διαδικασία αυτή ο κύριος Τσίπρας. Εμείς δεν είμαστε έτσι σαν Πασόκο. Έτσι. Α, με τον Γιώργο Παπαντρέου είμαστε εμείς ένα ανοιχτό προοδευτικό δημοκρατικό κόμμα. Υπάρχει μεγάλη ανοχή και μεγάλη. Τα συστήματά μας είναι πολύ διαφορετικά. Γιατί το έκανα τώρα αναφορά, ότι βλέπουμε το ΣΥΡΙΖΑ να συρρυκνώνεται, εντάξει, και η Νέα Αριστερά σε αυτό το παλιό μοντέλο. Η χώρα όμως αναζητά κάτι άλλο. Ένα σύγχρονο μοντέλο, εξυγχρονιστικό, ένα άλλο αναπτυξιακό μοντέλο, όχι τις προηγούμενες 30 ετών, αλλά αυτό που συμβαδίζει και με τα κεκτημένα της σύγχρονης αγοράς. Αλλά όχι τόσο βάρβαρα, ας χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη για την Νέα Δημοκρατία, στην οικονομική πολιτική. Όντως υπάρχει ένας άλλος δρόμος για μας. Πιστεύω ότι είμαστε αυτή τη στιγμή, πιστεύω, οι μόνοι που μπορούμε, δεν είναι ακόμα ξεκάθαρο, ότι μπορούμε να εκπροσωπήσουμε την σοσιαλδημοκρατία και το προοδευτικό χώρο στο χώρο. Αυτό πρέπει ο Έλληνας να το καταλάβει, να το νιώσει, να το αδράξει. Αν το αδράξει, θα μας δώσει την πιθανότητα να κυβερνήσουμε αυτή τη χώρα. Μπορείτε, ναι. Αλλιώς δεν θα μας δώσει αυτή τη δυνατότητα. Είναι στο χέρι μας αυτό να το αποδείξουμε κάθε μέρα τώρα. Και αυτό είπε ο πρόεδρος ο κ. Ανδρουλάκης, ότι τα εύκολα είναι μπροστά μας, αλλά εγώ προσθέτω με την ταπεινή μου άποψη λίγο και τα δύσκολα είναι μπροστά μας. Δύσκολο γιατί θα έχουμε ένα βάρος να αποδείξουμε όχι στο κομματικό ακροατήριο, αλλά στις ευρύτερες ομάδες στην Ελλάδα ποιοι είμαστε, τι θέλουμε και πού θέλουμε να πάμε τη χώρα μας. Στα εύκολα ή δύσκολα είναι να αντιπαρατεθεί στα ίσα ο κ. Ανδρουλάκης με τον κ. Μητσοτάκη. Έτσι. Γιατί πλέον πρέπει να είναι πρωθυπουργήσιμος και ο κ. Ανδρουλάκης. Καταλαβαίνω τα ΜΜΕ. Και πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι να κερδίσετε και τον κόσμο και πάλι στα αστικά κέντρα. Εντάξει, κοιτάξτε. Τα ΜΜΕ και καλά κάνουν, τους ενδιαφέρει τι γίνεται εσωκομματικά, τι θα κάνουν οι άλλοι αντίπαλοι κτλ. Εντάξει, αυτά είναι ωραία. Είναι κουβέντες καφενείο. Στο καφενείο μας αρέσει να συζητάμε αυτά. Αλλά όταν έρθει η ώρα να επιλέξουμε ένα πρωθυπουργό, να επιλέξουμε μια κυβέρνηση, εκεί τα κριτήρια πλέον αλλάζουν εντελώς. Μπαίνουν άλλα κριτήρια. Αυτά τα κριτήρια οφείλουμε εμείς, αυτό θέλω να πω, να τα ακονίσουμε, να τα ξεκαθαρίσουμε, να τα αποδείξουμε και να φύγουμε, να ξεφύγει δηλαδή ο λαός από τη συζήτηση των εσωκομματικών, τι θα κάνει ο Κασελάκης, τι θα κάνει τώρα η Διαμαντοπούλου, τι θα κάνει ο Χάρης, πώς θα γίνει Δήμο κτλ. Και να επικεντρωθεί στην ουσία. Επιστροφή δηλαδή στην πολιτική ατζέντα αμέσως. Από σήμερα επιστροφή στην πολιτική ατζέντα. Μάλιστα. Τα μεγάλα αστικά κέντρα πώς θα τα κερδίσετε? Είναι ένα στοίχημα αυτό. Είναι ένα στοίχημα. Νομίζω και ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο Χάρης Δούκας, είχε μια καλή επιτυχία. Πρέπει να αποδείξει και αυτός ότι είναι ένας καλός αυτοδιοικητικός. Εγώ νομίζω αδικήθηκε ο κύριος Χάρης Δούκας όσον αφορά το Δήμο Αθηναίων. Εντάξει, εκλέχθηκε, 6-7 μήνες πέρασαν, μετά δικαίωμα του ήταν, έγινε υποψήφιος πρόεδρος του κόμματος. Όμως αυτή τη στιγμή η Αθήνα θέλει δουλειά. Έτσι. Η επιτυχία του κύριου Χάρη Δούκα στο Δήμο Αθηναίων αυτόματα είναι σε συνάρτηση και με την επιτυχία του Πασόκ. Ακόμα για ένα λόγο, επειδή ήταν και υποψήφιος πρόεδρος του Πασόκ. Έτσι. Αν μη τι άλλο, πρέπει να στηρίξουμε τον Δήμαρχο και όχι μόνο εμείς σαν Πασόκ, αλλά νομίζω όλοι οι Αθηνοί. Πρέπει να του δώσουμε την ευκαιρία και να τη δώσουμε να διαχειριστεί την Αθήνα. Η Αθήνα έχει πολλά προβλήματα. Άρα, σε συνάντηση με την ερώτησή σας, τα αστικά κέντρα. Τα αστικά κέντρα πρέπει να τα κερδίσουμε καταρχήν τις γειτονιές της Αθήνας, όπου το Πασόκ παλιά επικρατούσε. Με λέει, αυτό το ρεύμα πέρασε στο ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να αλλάξουμε το τρόπο επαφής, λειτουργίας και στην Αθήνα με αυτές τις μεγάλες λαϊκές μάζες στα αστικά κέντρα και με τη βοήθεια του Δημάρχου, του κόμματος, του Προέδρου βέβαια, των βουλευτών της Αθήνας, να αλλάξουμε το περιβάλλον και στην Αθήνα. Τώρα φοβάστε μήπως επαναληφθεί το φαινόμενο, γιατί την προηγούμενη φορά που εκλέχθηκε στο τιμόνι του Πασόκ ο κ. Ανδρουλάκης είχαν ανέβει τα ποσοστά του Πασόκ, είχαν φτάσει και 18%, ήταν δεύτερο κόμμα και μετά υποχώρησε στην τρίτη θέση. Φοβάστε ότι μήπως επαναληφθεί μπορεί. Το ίδιο σενάριο? Εντάξει, εγώ δεν κρύβομαι πίσω από το δάκρυμα. Μπορεί. Η πολιτική επιστήμη πάντα είναι η θεωρία του αφρού. Έτσι.
Όμως νομίζω αυτή τη φορά υπάρχουν κάποια διαφορετικά χαρακτηριστικά σε αυτές τις εκλογές. Είναι διαφορετικό το πολιτικό τοπίο στην Ελλάδα. Δηλαδή, πριν από 3 χρόνια μπορεί ο κύριος Παπαντρέου να πήρε 4%, τώρα ο κύριος Χάρης να πήρε 40%, μετά να ανέβηκε λίγο, αλλά μετά να έγινε μια καθίζηση. Αλλά ήμασταν ανάμεσα σε 2 πυρά, ήταν πιο φρέσκια η εντολή στο Μητσοτάκη, ήταν αλλιώς τα πράγματα, υπήρχε το ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα είναι αλλιώς το πολιτικό τοπίο. Άρα είναι το κροτούμενο είναι αυτό. Δεύτερον, ο κύριος Ανδρουλάκης αμφισβητήθηκε έντονα το βράδυ των ευρωεκλογών και όπως σας είπα, ίσως και άδικα, αδικήθηκε ως προς αυτό. Όμως, παρά τα αυτά, πήρε ένα πολύ μεγάλο προβάδισμα. Άρα ένα δεύτερο στοιχείο της διαφορετικού τοπίου είναι αυτό. Και αυτή την αισιοδοξία αυτή τη στιγμή, την κομματική, στη βάση, πρέπει να την μετατρέψουμε, δεν θα πω να το μετατρέψει για να μην θεωρηθεί εσωστρέφεια, να την μετατρέψουμε σε αισιοδοξία και προοπτική στην κοινωνία. Εμείς οι απλοί βουλευτές εξαρτώμαστε και από την κοινωνία μας, από την περιφέρειά μας, από τον νόμο μας. Τι κάνουμε, μεταφέρουμε τις αγωνίες του κόσμου πρώτα στη Βουλή, ελέγχοντας την κυβέρνηση και απ' την άλλη ζητάμε και από το ΠΑΣΟΚ να αναπτύξει περισσότερη δραστηριότητα ως προς αυτή την κατεύθυνση. Μάλιστα. Να σας ρωτήσω τώρα για τα ελληνοτουρκικά. Έχει νόημα ο διάλογος ανάμεσα στις δύο χώρες όταν η κάθε μία πιστεύει τα δικά της και δεν αλλάζει? Κοιτάξτε, ο διάλογος είναι δύσκολος. Αλλά σε κάθε περίπτωση πρέπει να στηρίξουμε τον διάλογο. Εγώ το είπα και σε ένα συνέδριο που έγινε τώρα στην Κομωτινή υπό την αιγίδα του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, γεωστρατηγική και γεωπολιτική ανάπτυξη Θράκης, ότι πρέπει να στηρίξουμε τους δύο ηγέτες. Πρέπει να στηρίξουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν σε αυτή την προσπάθεια που κάνουν στην Αθήνα. Σαφώς και διλύθηκαν τα προβλήματα. Μην ξεχνάμε ότι πριν από 1,5 χρόνο τα πράγματα ήταν σε τραγική κατάσταση. Είχαμε μια πολιτική, αν θέλετε, από την Τουρκία, η οποία ήταν εξωπραγματική, με απειλές πολέμου, μια ρητορική πολέμου. Εγώ σε δύσκολες τότε εποχές, πριν από 1,5 χρόνο, επειδή είχα καλούσα σε ειρήνη, ιδίως στη Θράκη, επειδή είμαι βουλευτής που προέρχεται και από τη μειονότητα, αλλά και από τη Θράκη και γνωρίζω πολύ καλά τις καταστάσεις, έβαλα πλάτη, αν θέλετε, σε αυτή την ειρήνη και κατηγορήθηκα γι' αυτό πολύ σκληρά, αγαπητέ μου. Πάρα πολύ σκληρά. Και μάλιστα δέχτηκα μια μεγάλη φήμωση από τα συστήματα της Θράκης, ιδίως από το τουρκό προξενείο και από όλους αυτούς, διότι όποιος μιλούσε για ειρήνη τότε και έλεγε κάτι διαφορετικό, ήταν και τον πυροβολούσαν, αν θέλετε. Παρά τα αυτά όμως, αν και δεν έχει αλλάξει τίποτα, διώκομαι λόγω της πολιτικής μου ιδεολογίας, αλλά εγώ πιστεύω στην ειρήνη. Πιστεύω στον κύριο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν και στον κύριο Κώστα Μητσοτάκη και οφείλουμε να τους στηρίξουμε. Τώρα, από εκεί και μετά υπάρχει ένα διεθνές δίκαιο. Προκλήσεις υπάρχουν, προοκάτσια υπάρχουν και δεν περνάει η ελληνοτουρκική φιλία αν δεν ισορροπήσει η κατάσταση και στη Θράκη. Αυτό σας το λέω εν γνώση, 30 χρόνια ασχολούμαι με την πολιτική, 5 φορές έχω εκλεγεί από τον λαό. Πρέπει οπωσδήποτε η παρουσία της ελληνικής κυβερνήσεως και του ελληνικού κράτους να είναι παρούσα δυναμικά στη Θράκη, όχι κατασταλτικά προς Θεού, αλλά να είναι παρούσα εκεί. Όμως και από την άλλη πλευρά και οι φίλοι και οι γείτονες Τουρκία πρέπει να σέβεται τους θεσμούς, τους εκπροσώπους και γενικά το status quo, το πολιτικό, το θεσμικό, οτιδήποτε στην Θράκη. Το κάνει αυτό, γιατί είχαμε και χθες και επεισόδια με τον μουφτή στην Ξάνθη. Ένα ωραίο παράδειγμα που είπατε, ένα πρόσφατο γεγονός. Πάει ένας τοποτηρητής μουφτής, διορισμένος από την ελληνική κυβέρνηση, μέχρι να διεξαχθούν εκλογές βάσει του καινούριου νόμου. Πάει ένας άνθρωπος να προσευχηθεί. Μπορεί να μην ήταν και μουφτής. Μπορούσε να ήταν οποιοδήποτε. Και μπαίνουν 5 σε εισαγωγικά τραμπούκι. Και ας με συγχωρέσουμε αυτή την. Και μάλιστα ένας από αυτούς είναι και πρόεδρος Συλλόγου Επιστημόνων της Μειονότητας. Και τον πιάνουν από τα μπράτσα, στην κυριολεξία του ασκούν σωματική βία, τον σηκώνουν, τον διώχνουν μέσα από το ναό του Θεού και τον λένε έξω
γιατί εμείς δεν σε αποδεχόμαστε, γιατί εμείς έχουμε κλέσει κάποιον άλλον μουφτή κτλ. Κοιτάξτε, πέραν ότι διαξάγονται διάφορες μορφές ποινικών αδικημάτων εκεί, το σπίτι του, ένας ναός, είναι ένας ναός ιερός και ο καθένας έχει το δικαίωμα να πάει να προσευχηθεί. Αυτές οι κινήσεις δεν βοηθούν καταρχήν, πιστεύω, την ίδια τη μειονότητα. Δεν τη βοηθούν. Διότι αδικούν μάλιστα το λαό της μειονότητας. Εδώ οι περισσότεροι άνθρωποι στο τζαμί ούτε καν αντέδρασαν. Ένα θέμα που είναι καθαρά πολιτικό, το ποιος θα ηγείται, ποιος θα είναι ο θρησκευτικός ηγέτης μέσα σε μια χώρα, υπάρχουν κάποιες νομικές διατάξεις. Δεν μπορεί ο καθένας να κάνει ό,τι θέλει. Ένα τέτοιο, και αν έχει δικαίωμα ένα μειονότητα να επιλέγει τον μουφτή του, σαφώς και πρέπει να έχει γνώμη. Εγώ το είπα και στην ομιλία μου στη Βουλή, στη ψήφιση του νομοσχεδίου. Θέλουμε να έχουμε ρόλο και να πούμε άξιος για την εκλογή του. Αλλά από εκεί μέχρι να βγάζουμε, τι θα πει η Σουηδική Αραβία, τι θα πούν οι αραβικές χώρες. Αυτή η εικόνα πρώτα είναι η ζημιογόνα. Και ποιος το έκανε αυτό, είναι άνθρωποι αυτοί που επιζητάνε την ένταση στην περιοχή. Άλλο είναι να βάλεις ένα αίτημα συλλογικό, ατομικό, σε επίπεδο ανθρωπίνων ή θρησκευτικών δικαιωμάτων. Εύλογα. Δημοκρατία έχουμε. Άρα αυτές οι κινήσεις, και κλείνω, και δεν βοηθάνε την ελληνοτουρκική φιλία. Και αν είναι μεθοδευμένες, που υπάρχουν τέτοιες καταγγελίες και η ιστορία μας θα διδάξει, ακόμη χειρότερα. Γιατί οι ανακοινώσεις που ακολούθησαν μετά, αντί να κατευνάσουν τα πνεύματα, προσπαθούσαν να καλέσουν τη μειονότητα να πράξει ομοίως και σε άλλα μέρη, δηλαδή αυτά τα στελέχη. Είμαι στεναχωρημένος για αυτή την εξέλιξη και δυστυχώς δικαιώνει. Είσαι πρέπει σαφής. Θέλω περισσότερη παρουσία των θεσμών στη Θράκη. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Και όσα μας είπατε, να είστε καλά. Καλή μέρα να έχετε. Και εμείς να πάμε στην επιτάχυση των προσλήψεων μέσω ΑΣΕΠ, ώστε να καλυφθούν τα κενά στη δημόσια διοίκηση.